Γεια χαρά παιδιά, είμαι ο Ζήσης Ροκ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την RTX 2060 που βγήκε πρόσφατα στην τιμή των 350 δολαρίων, θα μιλήσουμε πιο μετά για την τιμή. Αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από τα specs, έχουμε 1920 CUDA Cores, 37 RTX OPS, 5 GB RAID ένα δευτερόλεπτο, 1365 MHz Base Clock, 1680 Boost Clock. Όσον αφορά τη μνήμη, έχουμε 6 GB GDDR6 μνήμης με ταχύτητα στα 14 Gbps και Memory Interface Width στα 192 bit, που αυτά τα δύο μας δίνουν 336 GB ανά δευτερόλεπτο Memory Bandwidth. Αν δεν ξέρετε κάποια από τα specs όπως τα RTX OPS και τα Giga Rays, υπάρχει ένα βιντεάκι που τα εξηγώ όλα αυτά, εδώ πάνω θα βγει μια καρτελίτσα τώρα εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα πάμε να μιλήσουμε για τις επιδόσεις της. Οι οποίες είναι αναμενόμενες, βασικά είναι αυτό που περιμέναμε από την καινούργια γενιά καρτών γραφικών. Δηλαδή είναι λίγο καλύτερη από την GTX 1070 και περίπου το ίδιο ή λίγο χειρότερη αναλόγως στις περιστάσεις με την GTX 1070 Ti. Και όλα αυτά σε τιμή αντίστοιχη με αυτές τις δύο. Που σημαίνει ότι μια χαρά, ίδια τιμή, πάνω κάτω ίδιες επιδόσεις, συν τις νέες τεχνολογίες DLSS και Real Time Ray Tracing. Αλλά αυτό είναι μία σχόλη σκέψης. Η άλλη σχόλη σκέψης είναι ότι είναι πολύ ακριβή για μια 60 κάρτα. Δηλαδή, όλες οι 60 κάρτες, 1060, 960, 760 κτλ. Ήταν γύρω στα 2,5 εκατοστάρικα η τιμή τους, η αρχική, το launch price. Τώρα με τις Pascal τις προηγούμενες έπαιξε αυτό το ότι ανέβηκαν οι τιμές, αλλά το launch price ήταν στα 250 δολάρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα launch price στα 350 δολάρια. Και που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε 100 ευρώ πιο ακριβό launch price από τις προηγούμενες γενιές. Αυτό δεν ξέρουμε ακόμα αν μπορεί να το δικαιολογήσει το ray tracing, γιατί το έχουμε δει μόνο σε δύο παιχνίδια, στο Final Fantasy 15 και στο Battlefield 5. Βασικά όχι, το DLSS έχουμε δει στο Final Fantasy και το ray tracing το έχουμε δει στο Battlefield 5. Άρα ένα παιχνίδι για την κάθε τεχνολογία, άρα δεν μπορούμε με τίποτα ακόμα να αξιολογήσουμε κατά πόσο αιτιολογούν αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες την αύξηση σε αυτή την τιμή. Αλλά ακόμα και να την αιτιολογούν, μπαίνει το ζήτημα του ok, και πάλι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι 100 ευρώ πιο ακριβή, που σημαίνει γενικότερα πιο ακριβές κάρτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω, και εγώ τίνω προς στο ότι ok ρε παιδί μου, δεν πολύ στέκει αυτό. Βέβαια τώρα έχει φημολογηθεί, και μάλλον είναι αρκετά έγκυρη φήμη, ότι θα βγει και μια GTX 1160, η οποία θα είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα από specs, αλλά δεν θα έχει όλα αυτά τα ωραία με το RTX, το Ray Tracing, το DLSS και αυτά. Που αυτή μπορεί να είναι σε φθηνότερη τιμή και να κάνει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα στο κλασικό rendering μετά από λίγο, απλά να μην υποστηρίζει αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και εδώ πέρα οι απόψεις είναι πολύ μπερδεμένες. Δηλαδή υπάρχουν reviewers που ξετρελαθήκανε με την 2060, υπάρχουν reviewers που όπως ο Linus Tech Tips που την κράξανε τελείως, και υπάρχουν και reviewers που είναι κάπου στη μέση. Εγώ νομίζω ότι είμαι κι εγώ κάπου στη μέση και πάλι θα υποστηρίξω τη λογική του wait and see. Δηλαδή να περιμένουμε, να δούμε τι άλλο θα δούμε από αυτή την τεχνολογία, που μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί πέρα το ότι σου κόβουν περίπου στο μισό τα frame rates, δεν έχουμε παιχνίδια που να την υποστηρίζουν ακόμα και δεν ξέρουμε και πότε θα έχουμε, γιατί μπορεί να τα έχουμε με την επόμενη γενιά, που σημαίνει ότι αυτή η γενιά πάει λίγο στράφη ας πούμε με τις τεχνολογίες της, άρα για ποιο λόγο να δώσει λεφτά. Επίσης δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με αυτά που λέμε ότι θα έχουμε κάρτες GTX που δεν θα υποστηρίζουν ray tracing. Να δούμε μήπως ας πούμε βγουν αυτές που θα είναι πιο φθηνές και άρα ας πούμε όντως θα αξίζει ας πούμε μια 1160 στα 2,5 εκατοστάρικα που να έχει τις ίδιες επιδόσεις με την 2060 χωρίς το RTX, είναι μια χαρά κατά τη γνώμη μου. Αλλά και πάλι δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό, σε τι τιμή θα είναι και αν όντως θα είναι στα ίδια specs και θα έχει το ίδιο performance. Οπότε κατά την δική μου άποψη πρέπει να περιμένετε αν θέλετε να αναβαθμίσετε και να δείτε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να αναβαθμίσει κάποιος στις καινούργιες κάρτες. Είναι πολύ αμφίβολο. Δεν είναι ότι είναι κακές κάρτες, είναι ακριβές και δεν ξέρουμε αν αξίζουν αυτά τα έξτρα λεφτά. Αυτό είναι όλο. Κακές κάρτες σίγουρα δεν είναι. Οπότε λοιπόν, αυτά από εμένα. Δυστυχώς πάλι έχω καιρό γενικότερα να σας προσφέρω ένα solid συμπέρασμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας. Φυσικά και όταν έχουμε, εγώ τα παρακολουθώ όλα και θα σας ενημερώσω. Αλλά γενικότερα αυτά, ένα μικρό σύντομο βιντεάκι, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε βέβαια αυτό το έτσι έστω μικρό και σύντομο βιντεάκι. Αν θέλετε μπορείτε εδώ πάνω να τσεκάρετε και το βιντεάκι που έκανα για τις 2070 και τις 2080 και την 2080 Ti. Και αυτά, να είστε όλοι καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο.
να κάνετε το like σας, το subscribe σας, τα comment σας, το share στα κοινωνικά δίκτυα, να ακολουθήσετε και τα κοινωνικά δίκτυα του καναλιού και αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.